ότι έχουμε μια ραγδαία εξέλιξη με τις τηλεοπτικές άδειες. Βγήκε η απόφαση. Βγήκε η απόφαση για το αν θα υπάρχει και έκτο πανελλαδικό κανάλι. Βαγγέλη Καράλη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Εάν θα υπάρχει και έκτο πανελλαδικό κανάλι. Ναι. Σωστά. Φυσικά. Έχουμε σε πανελλαδικά ιδιωτικά κανάλια έχουμε τον Α. Ωραία. Τον Αντένα. Mm-hmm. Το Σταρ. Το Έψιλον και το Sky. Ναι. Υπήρχε και ένα έκτο κανάλι του κύριου Φίλιππου Βριώνη, ο οποίος είχε πάει στο Συμβούλιο της Επικρατείας, γιατί είχε απορριφθεί το αίτημα για να πάρει την άδεια. Από το ΕΣΟΥΡΟΥ είχε απορριφθεί το αίτημα, η ελπίδα του ήταν το ΣΤΕΧ, έτσι. Βγήκε απόφαση, σημαντική απόφαση που υπάρχει ανατροπή. Τι θα γίνει, θα είναι 5 τα κανάλια ή 6 τα κανάλια. Να πούμε ότι άδειες, δικαίωμα για άδειες ήταν 7. Εκκρεμούσε η άδεια του κυρίου Φίλιππου Βριώνη με την τηλεοπτική Ελληνική, όπου έτσι τα κανάλια θα ήταν 6 με τον Φίλιππο Βριώνη μαζί με τους άλλους 5 που είπες πολύ σωστά. Να πούμε ότι είναι εκτός λοιπόν. Λίγες ημέρες βγήκε εκτός, λοιπόν, η απόφαση. Ναι. Δεν παίρνει άδεια το αίτημα που είχε κάνει ο κύριος Βριώνης για δικό του τηλεοπτικό κανάλι Πανελλαδικής Εμβέλειας. Απορρίφθηκε και από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Άρα σημαίνει αυτό τι σημαίνει. Αυτό σημαίνει ότι τα πανελλαδικά κανάλια είναι 5. Αυτό που προείπαμε. Αντένα, Σταρ, Αλφα, Σκάι και Έψιλον. Μέγκα δεν ακούω. Ούτε όχι, το Μέγκα δεν θα είναι. Λουκέτο και στο Μέγκα. Ναι, ναι. Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Μαύρο θα πέσει. Μαύρο θα πέσει, ενώ να πούμε ότι το Μέγκα τις τελευταίες ημέρες. Αυτό. Ήταν και πρώτο στη τηλεθέαση από όλα τα κανάλια. Μα γι' αυτό θα πέσει μαύρο. Γιατί ενοχλεί συγκεκριμένου τηλεοπτικού σταθμού. Δεν είναι γι' αυτό, γιατί έχει να πληρώσει κάτι χρόνια. Λοιπόν. Έχει κάνει πάρα πολλέ καλέ δουλειέ, εξαιρετικέ, αλλά δεν πληρώνει. Πώς θα γίνει. Ναι, το τσάμπα πέθανε. Τώρα, αυτό που αξίζει να αναφέρουμε για το τηλεοπτικό παρασκήνιο των επιχειρηματιών είναι ότι εκτός από τη συνεργασία Α και Σταρ, όπου τα δύο κανάλια πλέον συνεργάζονται χρησιμοποιώντας τα στούντιο και κοινό τεχνικό εξοπλισμό. Ναι. Όπως μαθαίνουμε, ο κύριος Κυριακού διεκδικεί και την Νόβα. Ο κύριος Κυριακού διεκδικεί την Νόβα. Ναι. Το συνδρομητικό κανάλι, βλέποντας ότι ο Αντένα τα τελευταία χρόνια στα νούμερα τηλεθέασης έχει μια τεράστια κατρακύλα. Αυτό ξέρεις τι σημαίνει όμως. Η Νόβα με τη Fortnet είναι μαζί. Mm-hmm. Άρα σημαίνει ότι ο κύριος Κυριακού, εκτός από τη Νόβα, πάει να εισχωρήσει και στη Fortnet στην τηλεφωνία. Διαπραγματεύεται και τα δύο επί της ουσίας. Είναι μαζί, είναι πακέτο αυτά. Fortnet Nova είναι ένα. Άρα για πρώτη φορά θα δούμε, και έχει κάνει και πολύ μεγάλη πρόταση οικονομική για να αποκτήσει ο κύριος Κυριακού τη Νόβα. Ναι. Όπου μαζί παίρνει και πρίκα και τη φόρτη. Το όλο μαζί είναι. Σωστό. Ένας συνδυασμός. Και έτσι λοιπόν πλέον θα μιλάμε για έναν πολύ δυνατό, πολύ ισχυρό πλέον άνδρα στα μίντια. Όχι ότι δεν είναι σήμερα, αλλά και με την Nova. Έχοντας και το Μακεδονία TV, μην το ξεχνάμε το κανάλι. Που πάει να πάρει θεματική άδεια. Ναι, έτσι ακριβώς. Και με τον Αντένα καταλαβαίνουμε ότι πλέον θα είναι σε μεγαλύτερη ισχύ ο κύριος Κυριακού. Φυσικά με μπροστάρι τον Αντένα που θέλει και ελπίζει έτσι να συνεχίσει το έργο του πατέρα του. Να πούμε ότι έχει κάνει οικονομική πρόταση συγκεκριμένη για να πάρει την Nova και τη Fortnet. Το θέμα εδώ πέρα είναι ότι υπάρχουν και άλλοι όμως μεγάλοι επιχειρηματίες, οι οποίοι διεκδικούν και εκείνοι Nova και Fortnet. Να. Εδώ λοιπόν αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Θα κερδίσει ο κύριος Κυριακού ή όχι. Και βλέπουμε και μια στροφή των μεγάλων επιχειρηματιών στα συνδρομητικά κανάλια, που πλέον φαίνεται πως αποκτούν ίσως και το μέλλον των ελληνικών media, έτσι. Και με την Wind να μπαίνει δυναμικά και με τον κύριο Μαρινάκη τον κύριο Μαρινάκη θα διεκδικήσει, θα ανοίξει κανάλι στις πλατφόρμες αυτές. Πολύ σωστά. Εδώ όμως μιλάμε εδώ μιλάμε για ιδιοκτησία, που σημαίνει είναι μια επιχειρηματική κίνηση ΜΑΤ, εάν τα καταφέρει ο κύριος Κυριακού, ανατρέπει πάρα πολλά. Αυτή τη στιγμή ο Αντένα έχει σοβαρά προβλήματα. Βεβαίως. Σοβαρά προβλήματα. Κυρίως οικονομικά προβλήματα, έτσι. Επειδή δεν του πάνε τα πράγματα. Δίνει λεφτά και δεν τα παίρνει πίσω με νούμερα τηλεθέασης που δεν ξεπερνάνε το 15%. Πού μπορεί το 15, να λέω και πολύ. Ποιο 15%. Άμα έκανε 15% θα κάνει και πάρτι, θα έρθει και σαμπάνιες. Ναι.
Το 5, το 8, το 10, 11. Θα πρέπει να βρεθεί ικανός στο τιμόνι, και δεν εννοώ τον κύριο Κυριακού, ικανός στο τιμόνι που να βρει με τις εκπομπές τι θα γίνει. Μάλιστα. Άρα λοιπόν ο κόσμος για να ξέρει τι γίνεται, 5 τα κανάλια θα είναι τα μεγάλα, τα πανελλαδικά. Το Μέγκα. Προς το παρόν, έτσι, εκκρεμούν άλλες δύο άδειες. Ναι, εάν κάποιος δείξει ενδιαφέρον, που από ό,τι φαίνεται δεν ενδιαφέρεται κανένας άλλος. Ναι, ο κύριος Βριώνης, που τον έκτος ξαναλέμε, είναι εκτός, δεν μπορεί να πάρει άδεια και δεν μπορεί να διεκδικήσει άδεια σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Και αυτή τη στιγμή να πούμε ότι εκκρεμεί ένας τελευταίος έλεγχος της για τους 5 αρχής, τώρα. Ναι. Για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος που λέμε, για το πόθεν έσχες, πιο απλά. Για τα 5 κανάλια. Φύγει ο κ. Βριώνης τώρα από το πλάνο μας. Ναι. Μιλάμε τώρα για τα 5 κανάλια τα υπόλοιπα. Για το πόθεν έσχες τους. Από εκεί και πέρα. Πρέπει να ελεγχθούν ένας προς ένας. Εφόσον όλα εγκριθούν και είναι μια χαρά και δεν έχουν κάποιο πρόβλημα, θα πρέπει μέχρι τον Σεπτέμβριο να καταβάλουν και την πρώτη δόση των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ. Μάλιστα. 3,5 εκατομμύρια πότε πρέπει να τα βάλουν? Μέχρι τον Σεπτέμβριο. Άρα το Σεπτέμβριο πρέπει να πληρώσουν 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα. Πάμε λοιπόν τώρα. Πάμε τώρα να αλλάξουμε θέμα.